Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρεμιέρα έκαναν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις 2022 για τα γενικά λύκεια, με το Υπουργείο Παιδείας να ανακοινώνει τα θέματα για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας γενικής παιδείας. Στις 8:30 οι υποψήφοι παρέλαβαν τα θέματα και κλήθηκαν να απαντήσουν πάνω σε ερωτήματα που αφορούσαν την ιστορία. Δόθηκαν τρία κείμενα για ανάλυση του Ραϊμόντου Αλβανού, της Νίκης Δημουλά και του Θανάση Βαλτινού, ενώ οι μαθητές έπρεπε να αναπτύξουν σε μορφή άρθρου την άποψή τους για την ιστορική γνώση, παρουσιάζοντας βιωματικούς τρόπους καλλιέργειας του ιστορικού ενδιαφέροντος. Στο Καζούλιο Λύκειο βρέθηκε ο Γιώργος Άβενας, ο οποίος και πραγματοποίησε το παρακάτω ρεπορτάζ. Γενικό Λύκειο Ρόδου, το Καζούλιο Ρόδου, γονείς, αγωνία, τα παιδιά σε λίγο τελειώνουν. Έχετε κάποια πληροφόρηση για τα θέματα, αν ήταν εύκολα, δύσκολα? Σχετικά εύκολα, να το δούμε τώρα, περιμένουμε. Τι περιμένετε, το γιο σας, την κόρη σας? Το γιο που περιμένω. Ωραία, καλά αποτελέσματα λοιπόν. Για να πάρουμε τα παιδιά. Να ακούσουμε και τα πρώτα λόγια από μαθητές. Για να ακούσουμε και τα πρώτα λόγια από μαθήτριες. Για πείτε μας, σε τι μάθημα διαγωνιστήκατε? Ποιο ήταν το θέμα? Ήταν η ιστορία και η εκμάθησή της και πώς πρέπει να αλλάξει. Θεωρείτε ότι ήταν επιτυχημένο, επίκαιρο, εύκολο, δύσκολο? Επίκαιρο πολύ, γιατί γράφουμε σε 5 μέρες παπαγαλία. Γράψατε καλά. Σας βλέπουμε πολύ χαρούμενοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν κρίνεται η ζωή μας από αυτές τις εξετάσεις. Τι να πω κι εγώ, φανταστική. Ναι. Τι μάθημα γράψατε? Γράφαμε έκθεση, αλλά εγώ ήμουν έτοιμος για μαθηματικά. Ναι. Εντάξει. Γενικά καλά. Ήταν επίκαιρο το θέμα? Βατό. Βατό σίγουρα. Επίκαιρο δεν θα το έλεγα. Γράψατε καλά? Πολύ καλά, πολύ καλά. Άρα ξεκινάμε αισιόδοξα. Αισιόδοξα, μάξιμου. Μπράβο. Καλά αποτελέσματα. Εμείς καλά, καλά. Το θέμα ήταν επίκαιρο παρεμπιπτόντως, ναι, γιατί έγινε πρόσφατα μια συζήτηση με την ελληνική κυβέρνηση και την αγγλική για τα μνημεία. Πρώτη φορά στην ιστορία. Καλά ήταν, ήταν βατά. Το θέμα γάμα δεν το συζητάμε καθόλου. Ναι, ήταν στα εύκολα, πιστεύω, ναι. Ήταν πολύ βατά τα θέματα. Είναι πολύ σημαντικό να μην ενθουσιαζόμαστε. Δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα. Καλά αποτελέσματα. Για πες μας, Κατερίνα. Είμαι πάρα πολύ θετική για την επίδοσή μας φέτος. Τα αποτελέσματα μας ήταν υπέροχα. Απλά έχουμε λίγο άγχος τώρα. Αλλά νομίζω ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ωραία. Τι θα συμβουλεύατε τους γονείς όλων των παιδιών που αγωνιούν κι αυτοί? Ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι τίποτα παρά μία εξέταση. Όντως. Δεν... Είτε γράψουν είτε δεν γράψουν, ναι. Δεν στηρίζεται η ζωή μας σε μία εξέταση. Και να μην τους πιέζουμε και να μην τους αγχώνουν. Πώς τα πήγατε? Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα θέματα. Ήταν πολύ ευχάριστα. Ήταν πολύ βατά. Μπορώ να πω ότι έγραψα πολύ καλά. Και ελπίζω ότι όλοι οι συμμαθητές μου έγραψαν το ίδιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πιστεύω τα πήγα καλά. Και είμαι πολύ αισιόδοξος. Προς το παρόν έχω αποφασίσει ακριβώς, αλλά σκοπεύω να περάσω στην ιατρική σχολή, ιατρική. Μπράβο. Είτε εργοθεραπεία. Σας ακούμε. Λοιπόν, σήμερα 3 Σεπτεμβρίου του 2022 γράφαμε πρώτο μάθημα έκθεση. Γράψαμε πάρα πολύ καλά. Το θέμα ήταν η ιστορία και πόσο σημαντική είναι η ιστορία στη ζωή μας. Έχουμε γράψει πάρα πολύ καλά, έχουμε μεγάλες βλέψεις για το μέλλον. Νέες προκλητικές δηλώσεις από την Τουρκία, αυτή τη φορά από τον εκπρόσωπο του κόμματος του Ερντογάν, ο Μερτσελίκ. Τώρα εσείς μπορείτε ακόμη να μιλάτε για ειρήνη και διπλωματία όταν στρατικοποιείτε τα νησιά ακριβώς κάτω από τη μύτη μας. Αποκλείεται. Όταν η Τουρκία θέτει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη, όλοι τους, από τον Μητσοτάκη μέχρι τον επιθετικό Υπουργό Εξωτερικών, προσπαθούν να εκφράσουν ότι η στάση της Τουρκίας είναι πολύ επιθετική, δήλωσε και συνέχισε. Το καθεστώς των νησιών είναι ξεκάθαρο. Αυτά τα νησιά θα είναι αποστρατικοποιημένα. Από τη στιγμή που το στρατικοποιείς, αλλάζεις το καθεστώς των νησιών. Η αλλαγή του καθεστώτος του νησιού σημαίνει επίσης άνοιγμα προς συζήτηση για το καθεστώς κυριαρχίας, όπως εκφράζεται στη συνθήκη για την θέσπιση του σημερινού καθεστώτος του νησιού. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην επίσκεψη Μητσοτάκη σε Ψέριμο και Αστυπάλια, ταξίδι που έγινε πρώτο θέμα στον τουρκικό τύπο σήμερα. Σύμφωνα με τον Τσελίκ, όταν ρωτήθηκε ο Μητσοτάκης, γι' αυτό απάντησε: «Δεν θα συζητήσω την ξεπερασμένη αρχή του αφοπλισμού». Αποκλείεται. Όταν το αναφέρει η Τουρκία από τον Μητσοτάκη μέχρι τον επιθετικό Υπουργό Εξωτερικών, όλοι λένε ότι η στάση της Τουρκίας είναι πολύ επιθετική.
Τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος UAV πραγματοποίησε σήμερα Παρασκευή 3 Ιουνίου στις 10 και 12 υπερπτήση πάνω από την Κανδυλιούζα, δυτικά της Νησίρου, στα 19.000 πόδια. Το τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος πέταξε χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης και παραβίασε τον εθνικό ένα αέριο χώρο, ενώ αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική. Τον τουρκικό αναθεωρητισμό κατήγγειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας από το Βελιγράδι, επισημένοντας την κέρια διαφορά της τρέχουσας κλιμάκωσης σε σχέση με τις εντάσεις του πρόσφατου παρελθόντος. Αντιμετωπίζουμε περαιτέρω κλιμάκωση με αναθεωρητική ρητορική και απειλές από τη γειτονική μας Τουρκία, είπε ο κ. Δένδιας. And I underlined the qualitative difference, since Turkey has publicly and repeatedly stated that it wants to cut all ties with Greece. And also, Turkey is openly questioning Greek sovereignty on the Aegean Islands, making baseless allegations. And I have to say openly that we totally reject these allegations. Υπερψηφίστηκε κατά την πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και δικαστικών λειτουργών, με τον οποίο εισάγονται αντικειμενικά κριτήρια και ουσιαστικές διαδικασίες αξιολόγησης των δικαστών. Παράλληλα με τον νέο κώδικα, εισάγονται καινοτομίες ως προς την οργάνωση και τη λειτουργία των δικαστηρίων και σημαντικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Η ψηφιακή διακίνηση εγγράφων απελευθερώνει τους αστυνομικούς από μία σειρά γραφειοκρατικές διαδικασίες και δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας να βρίσκεται στο δρόμο εκεί ακριβώς που το χρειάζεται ο πολίτης, τόνισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τα νησιά είναι πυλώνας ανάπτυξης και είναι πυλώνας σταθερότητας για τη χώρα και την Ευρώπη. Κατά συνέπεια πρέπει να ανταποδώσουμε αυτό που αξίζει στους πολίτες των Δωδεκανήσων. Και θέλω πρόσθετα να σας ευχαριστήσω από την αρχή για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συνεργαστώ μαζί σας σε όλα τα επίπεδα για θέματα που αφορούν και την ελληνική αστυνομία, κυρίως όμως την ελληνική κοινωνία στα νησιά. Και σήμερα αυτό το νομοσχέδιο, όπως είπε ο κύριος Θοδωρικάκος, ο κύριος Οικονόμου, οι υπουργοί, αλλά και ο κύριος Λοβέρδος, ο εισηγητής μας, και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, το τονίζω και από άλλες εταιρείες Βουλής, συνιστά μια σημαντική μεταρρύθμιση για τη χώρα. Συνιστά μια σημαντική μεταρρύθμιση γιατί συνιστά μια κατεύθυνση εξυγχρονισμού στις υπηρεσίες που παρέχει η ελληνική αστυνομία στον Έλληνα πολίτη. Και για μένα έχει μια πρόσθετη υπεραξία αυτό το νομοσχέδιο, αφού στα νησιά και εξοικονομεί πόρους, οικονομικούς αλλά εξοικονομεί και ανθρώπινους πόρους. Πολύ σημαντικό για την περιοχή των Δωδεκανήσων και του Νοτιού Αιγαίου γενικότερα. Είναι ένας σημαντικός εθνικός στόχος, από ό,τι γνωρίζουμε όλοι, το τελευταίο διάστημα και μάλιστα κατά τη διάρκεια της τριετίας διακυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο αυτή η καινοτομία, ο μετασχηματισμός και η μετεξέλιξη σε ένα ψηφιακό κράτος σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης. Και αυτό το νομοσχέδιο στον πυρήνα του έχει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα. Τον εξυγχρονισμό της διοίκησης στις δομές που παρέχονται προς τον πολίτη υπηρεσίες από την αστυνομία. Κυρίως όμως δίνουμε τη διάσταση ότι με ψηφιακές λειτουργίες πλέον και διαδικασίες που διευκολύνουν τον πολίτη βελτιώνουν το επίπεδο της εξυπηρέτησής του αλλά και της λειτουργίας της διοίκησης. Όλοι γνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, τη διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα με την επίδοση εγγράφων για την πολιτική και ποινική δίκη που γίνεται από τους αστυνομικούς. Δηλαδή, πρόσθετα βάρη που η αστυνομία έχει αναλάβει προκειμένου να υπάρχει εξυπηρέτηση προς τον πολίτη και να απονομηθεί στη συνέχεια το δίκαιο. Η διαδικασία αυτή δεν στερεί μόνο πολύτιμο χρόνο, δεν στερεί μόνο χρόνο και προσωπικό από την ελληνική αστυνομία που επιφορτίζεται με αυτή την υποχρέωση, δηλαδή τη διακίνηση αυτών των εγγράφων με τον συγκεκριμένο τρόπο και συνιστά δυστυχώς μια δυσανάλογη οικονομική επιβάρηση για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπολογίζεται, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, ότι περισσότεροι από 1.500 αστυνομικοί ασχολούνται σε αιτήσια βάση, παραλαμβάνω, περισσότεροι από 1.500 αστυνομικοί σε αιτήσια βάση,
να διακινούν και να επιδίδουν έγγραφα, ενώ ο αριθμός των δικογράφων που διακινείται σε έντυπη μορφή και με αυτόν τον τρόπο αγγίζει περίπου το 1,2 εκατομμύρια. Το πρόβλημα αυτό δε γίνεται εντονότερο και ιδιαίτερα αισθητό στις εισοδικές περιοχές της χώρας, όπου κατά βάση οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας είναι υποστηλεχωμένες. Να πω ότι απελευθερώνονται 1.500 περίπου αστυνομικοί από αυτή τη διαδικασία, οι οποίοι μπορούν να διατηθούν για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών. Κάτι πολύ σημαντικό. Δεύτερο, εξυγχρονίζεται η δικαιοσύνη μέσα από την ψηφιοποίηση των δικονομικών διαδικασιών. Τρίτον, αναβαθμίζεται το επίπεδο εξυπηρέτηση του πολίτη. Τέταρτον, εξοικονομούνται άνθρωποι αλλά και οικονομικοί πόροι. Και θέλω να επισημάνω πρόσθετα το γεγονός ότι αποδεσμεύονται από το προσωπικό των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας από τις διαδικασίες της βεβαίωσης του ουνήσιου υπογραφής και της επικύρωσης φωτοαντιγράφων εγγράφων πολύ σημαντικές δυνάμεις και εξοικονόμηση χρόνου μέσα από αυτό το νομοσχέδιο. Την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο νησί στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο ΚΟ Θεοδόση Νικηταρά. Θέλω να σας ανακοινώσω και επίσημα ότι η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Κάναμε χθες μια εκτεταμένη σύσκεψη με τον Υπουργό και την αναπληρώτρια Υπουργό. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι είναι μονόδρομος η ανέγερση νέου νοσοκομείου. Το υφιστάμενο νοσοκομείο κάλυψε για πολλές δεκαετίες τις ανάγκες του νησιού, αλλά έχει φτάσει πια στα όρια του. Είμαστε πεπισμένοι ότι η ανέγερση νέου νοσοκομείου στον χώρο που μας έχει υποδείξει ο Δήμος και για τον οποίο υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι μονόδρομος. Θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στην ορίμανση των σχετικών μελετών. Θα μιλήσει ο Υπουργός στη συνέχεια σε περισσότερη λεπτομέρεια για τα βήματα τα οποία ήδη έχουμε κάνει και για αυτά τα οποία θα κάνουμε. Θα συμπράξουμε με την περιφέρεια έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση. Και μέσα στο πιο σύντομο δυνατό χρονικό διάστημα θα αποκτήσετε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Πράγματι, η δημιουργία του νέου νοσοκομείου, όπως σας είπα και εισαγωγικά, αποτελούσε αναντήρητη προτεραιότητα όταν μίλησα εκτενώς με το επιτελείο του Υπουργείου Υγείας. Πίστηκα ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος και γι' αυτό και προχωρούμε σήμερα στην επίσημη ανακοίνωση ότι το νέο νοσοκομείο θα γίνει, όπως είπαμε, στον χώρο τον οποίο έχουμε εντοπίσει και βάσει μελετών που θα εκπονηθούν από το Υπουργείο και, θέλω να το τονίσω αυτό, με τις προδιαγραφές ενός υπερσύγχρονου νοσοκομείου του 21ου αιώνα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει μόνο ένα ωραίο κτίριο, αλλά σημαίνει και νέες διαδικασίες, σημαίνει χρήση τεχνολογίας, σημαίνει μεταφορά δεδομένων ψηφιακά, ένα νοσοκομείο χωρίς χαρτί ουσιαστικά. Άρα θα φαντάζεστε ένα νοσοκομείο το οποίο δεν θα είναι ωραίο μόνο και καλέσθητο και φιλικό προς τον εργαζόμενο και τον ασθενή, αλλά και ένα νοσοκομείο το οποίο πια θα πρέπει να λειτουργεί με τελείως διαφορετικές διαδικασίες, όπως εξάλλου και όλα τα καινούργια νοσοκομεία τα οποία κατασκευάζονται στη χώρα και είναι σημαντικά νοσοκομεία. Κάποια θα γίνουν ως δημόσιο έργο όπως το νοσοκομείο της ΚΟ, αλλά γίνονται μέσα από πολύ σημαντικές ιδιωτικές χορηγίες όπως τα νοσοκομεία τα οποία χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και ήταν ακριβώς και αυτές οι δωρεές μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε εξ αρχής πώς λειτουργεί σήμερα ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, πώς επικοινωνεί με την πρωτοβάθμια φροντίδα και τι ρόλο βέβαια, και έχει δίκιο ο Υπουργός να το αναδεικνύει, μπορεί να παίξει και ο ιδιωτικός τομέας στην ευρύτερη παροχή φροντίδας υγείας. Διότι πια η υγεία με τη στενή της έννοια αποτελεί υποχρέωση του κράτους απέναντι στους Έλληνες πολίτες αλλά και απέναντι στους επισκέπτες. Και βέβαια ο ιατρικός τουρισμός και αυτός εν τη ευρία έννοια αποτελεί μια πάρα πολύ μεγάλη αναξιοποίητη ευκαιρία για την χώρα μας. Και καθώς ολοένα και περισσότεροι πολίτες από το εξωτερικό θα επιλέγουν την Ελλάδα όχι μόνο για τόπο διακοπών αλλά για μόνιμο προορισμό, η κάλυψη των αναγκών υγείας όχι μόνο την καλοκαιρινή περίοδο αλλά όλο το χρόνο αποκτά ξεχωριστή σημασία. Προεκλογικού τύπου παρουσία χαρακτήρισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία Νεκτάριος Αντωνιός,
Την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κόμπου σκοπό, όπως δηλώνει, είχε να παραπέμψει τα πάντα στο μέλλον, σκεπάζοντας τα προβλήματα με την ανακοίνωση για την ανέγερση του νέου νοσοκομείου. Δεν βρήκε λέξη να πει για την δραματική κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες της Κόμπου στο νοσοκομείο της Πατρίδας του Ιπποκράτη, υπογράμμισε ο κ. Σαντορίνιος, σημειώνοντας ότι ενώ 3 χρόνια τώρα δεν πρόλαβαν να χαράξουν μολυβιά, χωρίς να αποφασίσουν το πλαίσιο χρηματοδότησης, αλλά παρέπεψε σε μελλοντικές λύσεις και σε ολιγοήμερες αποσπάσεις γιατρών κάθε καλοκαίρι με αντίτιμο αφορολόγητο επίδομα και τα υφιστάμενα κύμητρα που έχουν θεσμοθοτηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά στην εξαγγελία για νέο νοσοκομείο, θεωρεί θετική μια τέτοια δέσμευση, αρκεί όπως τόνισε να μην αποδειχθεί και είναι περιεχομένου, όπως τόσες εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη μέχρι σήμερα, δήθεν για καλές και ποιοτικές δουλειές ή για έλεγχο της ακρίβειας. Παρελθόν αποτελεί πλέον για το νοσοκομείο Ρόδου ο Γρηγόρης Ρουμάνης, καθώς παρέδωσε για τυπικά την διοίκηση του Ιδρύματος στον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, Τέλειο Καραταπάνη, που θα εκτελεί χρέη διοικητή μέχρι τον ορισμό νέου από το Υπουργείο Παιδείας και αποχαιρέτησε το προσωπικό. Ο κύριος Ρουμάνης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του διοικητή του νοσοκομείου μετά από 2,5 χρόνια επικαλούμενους προσωπικούς λόγους. Πάμε να δούμε αναλυτικά τις δηλώσεις του κυρίου Ρουμάνη. Μετά από 2,5 χρόνια στη διοίκηση του νοσοκομείου, σήμερα αισθάνομαι την ανάγκη να αποχαιρετήσω και το προσωπικό μας και εσάς που είστε εδώ και όλους τους κατοίκους της Δωδεκανήσου που μας στήριξαν το διάστημα που πέρασε. Σίγουρα τα 2,5 χρόνια ήταν δύσκολα, με πολλές αντιξοότητες και πολλά προβλήματα που ξεκίνησαν με την πανδημία. Σχεδόν με την έναρξη της αιτίας μου άνοιξε και η πανδημία και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα προτεραιότητά μας να είναι η αντιμετώπιση του κορονοϊού και όσο το δυνατόν καλύτερη περίθαλψη των κατοίκων, όχι μόνο της Ρόδου αλλά και της Δωδεκανήσου. Όλο αυτό το διάστημα εργάστηκα με όλες μου τις δυνάμεις, φυσικές, πνευματικές, ηθικές, για το καλύτερο. Είμαι ευγνώμων στους συνεργάτες και τους φίλους που έχω στο νοσοκομείο, οι οποίοι και αυτοί βάλαν σαν προτεραιότητα το διάστημα αυτό να πετύχουμε να αναβαθμίσουμε σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό γίνεται το νοσοκομείο. Πάντα γίνονται λάθη, πάντα υπάρχουν παραλήψεις, πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Αλλά αυτό που πρέπει να επισημάνω είναι την καλή διάθεση, την πρόθεση, το ενδιαφέρον, τον επαγγελματισμό όλων όσων εργάζονται εδώ και την αγωνία τους για το καλύτερο. Θα πρέπει να σας πω ότι εμείς είχαμε σαν πρώτο το μέλημά μας την αναβάθμιση των παροχών υγείας. Θα είδατε ίσως μέσα από τον απολογισμό που έχουμε ήδη κοινοποιήσει που παρότι είχαμε 2 χρόνια πανδημίας, πόσες δράσεις ανέλαβε το νοσοκομείο και σε πόσους τομείς έχει αναβαθμιστεί. Βέβαια, υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουν ήδη προγραμματιστεί να γίνουν το επόμενο διάστημα και θα τα δείτε. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και δεν μπόρεσαν να γίνουν γιατί, όπως σας είπα, η προτεραιότητα μας ήταν η πανδημία. Το ευχάριστο είναι ότι μέσα και από επιστημονικές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι το νοσοκομείο μας δούλεψε αποτελεσματικά, κράτησε το ύψος που έπρεπε να κρατήσει και είχε σαν πρώτο σκοπό την αποστολή του, που ήταν πια η αποστολή του, η παροχή αξιόπιστων παροχών υγείας στους κατοίκους. Γι' αυτό βοήθησαν όλοι. Βοήθησαν οι τοπικοί φορείς με τη συμπαράστασή τους και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα την περιφέρεια που έκανε γενναίες χρηματοδοτήσεις προς το νοσοκομείο, τους ιδιωτικούς φορείς και τους συλλόγους, τις εθελοντικές οργανώσεις, τους εθελοντές, τον Ερυθρό Σταυρό. Το ΕΚΑΒ που η συνεργασία μαζί ήταν καθημερινή, απρόσκοπτη και αναγκαία για να ανταπεξέλθουμε σε όλο αυτό τον όγκο της εργασίας. Τους δημοσιογράφους, εσάς που με την κριτική σας, την καλόπιστη, τις παρατηρήσεις σας, τη συνεχές επίβλεψη του έργου μας βοηθήσετε και εμείς να διορθώσουμε λάθη ή να εντοπίσουμε προβλήματα που ενδεχομένως δεν τα είχαμε δει. Και τα συνδικαλιστικά όργανα του νοσοκομείου που και αυτοί μέσα από το ρόλο τους συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία υλοποίησης του έργου, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μαζί αποφασίζαμε τα θέματα, και όλους τους κατοίκους της Δωδεκανήσου, οι οποίοι απλόχερα και με την αγάπη τους μας βοήθησαν. Για την χθεσινή ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Καλλίνου σχετικά με την κατάσταση του νοσοκομείου και τις ανησυχίες γύρω από την ασφάλεια της δημόσιας υγείας στο νησί, εξέδωσε απάντηση ο νέος διοικητής του Ιδρύματος, κ. Νικόλας Φανιός. Ο νέος διοικητής τονίζει πως ο καλλιμνιακός λαός πρέπει να αισθάνεται ασφαλής από τη λειτουργία του νοσοκομείου και επισημαίνει πως η διοίκηση είναι στη διάθεση όλων για ενημέρωση γύρω από τα θέματα που αφορούν το νοσηλευτικό ίδρυμα της Καλλίμνου.
Νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίπλεξ για την καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου της Λέρου, εγγενείας ο διοικητής του νοσοκομείου, Βασίλης Στασινόπουλος. Ένα από τα ρεπορτάζ που σίγουρα ενδιαφέρουν πολύ την κοινωνία του νησιού μας, ανέκαθεν ήταν τα ρεπορτάζ από το νοσοκομείο μας, και όταν ιδιαίτερα υπάρχουν ευχάριστες ειδήσεις με τον ιατρικό εξοπλισμό το τελευταίο χρονικό διάστημα, όλο ένα να εξελίσσεται στο νοσοκομείο μας, σίγουρα είναι ένα ρεπορτάζ που εμάς δεν μπορεί να μας αφήσει ασυγκίνητους. Βρισκόμαστε λοιπόν στην καρδιολογική. Είμαστε κοντά στο νέο απόκτημα του νοσοκομείου μας. Κύριε Διγητά, ξέρω ότι από την πρώτη στιγμή που αναλάβετε ενία αυτού του νοσοκομείου, είχατε ένα βασικό στόχο. Να υπάρξει μια πλήρως ο εξοπλισμός του νοσοκομείου, να είναι καινούργιο, να είναι σύγχρονος, να είναι διαφορετικός. Υπάρχει λοιπόν σήμερα στην καρδιολογική μας ένα νέο μηχάνημα. Σας βλέπω ικανοποιημένο. Ξέρω και τον αγώνα που έχετε δώσει για αυτές τα συγκεκριμένα θέματα. Θέλω πώς αισθάνεται σήμερα ένας διοικητής που βλέπει το νοσοκομείο να εξελίσσεται, να ανεπτύσσεται και ο εξοπλισμός να γίνεται όλο ένα και πιο σύγχρονος, που θα είναι σίγουρα καλύτερο για τον κόσμο του νησιού μας. Ωραία. Εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα καθήκοντα στην διοίκηση, δεν είμαι εγώ μόνο, είμαι εγώ διοικητής, αλλά έχουμε και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλα τέσσερα. Θέσαμε ως βασική μας προτεραιότητα ότι θα μιλάμε με όλες τις κλινικές, θα παίρνουμε και θα ακούμε τις ανάγκες τους, και αφού ιεραρχήσουμε αυτές τις ανάγκες, θα προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα. Στην καρδιολογική κλινική μας τέθηκε ως ζήτημα να υλοποιήσουμε τρία πράγματα. Ένα τεστ κοπόσεως το προμηθευτήκαμε πέρυσι, δύο χόλτερ ρυθμού και πίεσης, και αυτά προ λίγου χρονικού διαστήματος. Και σήμερα ολοκληρώνουμε με την προμήθεια ενός σύγχρονου περιχοτομογράφου, τρίπλεξ, δεν ξέρω πια, θα σας εξηγήσει καλύτερα, ο κύριος Τσιαμακόπουλος ως ο πλέον ειδικός. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο, αλλά προσπαθούμε να υλοποιούμε τα διάφορα αιτήματα των κλινικών, των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού προς όφελος των ασθενών. Πάντα ο γνώμονας είναι η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας για τον πολίτη του νησιού. Ο πολίτης του νησιού πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια γιατί ζει στην παραμεθόριο, και πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια για το πολύτιμο αγαθό που λέγεται υγεία. Εμείς λοιπόν, σεβόμενοι το καθήκον μας και το ρόλο που μας έχει ανατεθεί, και σε στενή συνεργασία πάντα με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το δύσκολο ρόλο, ο οποίος απαιτεί πάρα πολλά πράγματα και σε πάρα πολλά επίπεδα. Υπάρχουν προβλήματα ατελείωτα, είτε λέγονται κτηριακά, είτε λέγονται με ελλείψη προσωπικού, είτε λέγονται εξοπλισμού. Προσπαθούμε λιθαράκι-λιθαράκι αυτό να επιλύεται, για να μπορεί, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, να πάψει αυτή η κοινωνική, παύλα οικονομική αιμορραγία από κόσμο που αναγκάζεται για απλά πράγματα να μεταβεί είτε σε άλλο νησί είτε προς το κέντρο. Αυτό το υπέροχο μηχανηματάκι εδώ που λέμε, πείτε μας τι μπορεί να κάνει. Αυτό λοιπόν το μηχάνημα είναι ένα μηχάνημα της General Electric. Το μοντέλο είναι το V8, είναι η πέμπτη του έκδοση, είναι ό,τι τελευταίο υπάρχει για έναν υπερχοτομογράφο αυτής της γενιάς. Οι δυνατότητες που έχει, πέραν της πολύ καλύτερης απεικόνησης σε σχέση με το παλαιότερο μηχάνημα που είχαμε, και έχει σίγουρα παραπάνω δυνατότητες μετρήσεων, έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης διεσοφαγείου υπερχοκαρδιογραφήματος που δεν υπήρχε με το παλιό μηχάνημα, έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης δυναμικής υπερχοκαρδιογραφίας που δεν υπήρχε με το παλαιότερο μηχάνημα, έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης υπερχογραφίας ηχοαντίθεσης που δεν υπήρχε με το παλαιότερο μηχάνημα. Γεγονός που ουσιαστικά για τον ένα νοσοκομείο περιφερειακό όπως είναι αυτό της Λέρου, ουσιαστικά πλησιάζουμε τις μέγιστες δυνατότητες διαγνωστικών καρδιολογικών εξετάσεων που μπορούμε να κάνουμε στο νησί. Πλέον δηλαδή για κάποιες εξετάσεις που πήγαιναν στην Αθήνα ασθενείς, όπως προείπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν, να μεταβαίνουν σε άλλα νησιά, θα μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα πλέον εδώ πέρα. Πόσο διευκολύνει το έργο σας αυτό το μηχάνημα στην καθημερινότητά σας? Διαγνωστικά πάρα πολύ. Διαγνωστικά πάρα πολύ, γιατί μας προσφέρει εξτρά πληροφορίες. Πράγματα για τα οποία δεν μπορούσαμε να τα δούμε μέχρι στιγμής εδώ πέρα. Πλέον θα τα βλέπουμε οι ίδιοι και θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για όλους μας. Ναι, φανταστείτε όμως ένας άνθρωπος που πρέπει να φύγει τώρα να πάει Αθήνα ή να πάει Ρόδο, να ταλαιπωρηθεί, να ξοδέψει και αρκετά χρήματα, πόσο ευεργητικό είναι φυσικά, το μοντέλο και αυτό το μηχάνημα πλέον που έχουμε εδώ, να το δείξουμε για να το δει ο κόσμος. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
Είναι και φόρητο, δηλαδή. Είναι και πολύ πιο εύπριστο, λιγότερο ογκώδες από ότι το παλαιότερο, πολύ πιο ευκίνητο. Η αξιοπιστία του, έτσι, η αξιοπιστία του είναι άριστη. Είναι άριστη. Είναι άριστη, δηλαδή 10 στα 10 δεν το συζητάμε. Γιατί να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθώ το μηχάνημα να προσφέρει ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Έτσι κι αλλιώς το ξαναλέω, είμαστε σε μια Dream Team ομάδα εδώ πέρα ιατρών. Το γνωρίζει όλη η κοινωνία. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι που θα το πούμε. Καλή συνέχεια και θεωρώ ότι με τέτοιου είδους ειδήσεις στην αρχή του καλοκαιριού μπορούμε έτσι δικαίως να χαμογελάμε ότι τα πράγματα στο νοσοκομείο μας πηγαίνουν, αφού ακούμε τι συμβαίνουν στα άλλα νοσοκομεία, γιατί δεν μένουμε μόνοι μας στον πλανήτη, πηγαίνουν αρκετά καλά. Εκλογές το συντομότερο δυνατόν για την απαλλαγή της χώρας από το καθεστώς Μητσοτάκη, ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, από την Λέσβο, όπου περιοδεύει. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις εκλογές, αλλά εξέφρασε τον φόβο του ότι θα παραλάβει χάος όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στα εθνικά θέματα. Και θα ήθελα να το πω για άλλη μια φορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλοι εσείς, όλοι εμείς, είμαστε τέκνα της ανάγκης και της οργής, όπως έλεγε ο ποιητής. Δεν είμαστε σπορά της τύχης. Δεν διεκδικούμε την εξουσία για να διαχειριστούμε τη σύψη, τη διαφθορά, την αδικία. Διεκδικούμε δικαιοσύνη παντού, δικαιοσύνη για τους πολλούς. Διεκδικούμε αξιοπρέπεια για τους πολλούς. Διεκδικούμε μια κοινωνία στην οποία όλοι θα έχουν ίσες ευκαιρίες. Και γι' αυτό διεκδικούμε πάνω απ' όλα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, έναν σημαντικό στόχο. Την απαλλαγή της κοινωνίας, την απαλλαγή της χώρας από το καθεστώς της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Γιατί κάθε μέρα που περνά, κάθε μέρα που περνά συσσωρεύει καταστροφές και τραγωδίες. Δεν πάει άλλο με αυτήν την κυβέρνηση της κοινωνικής και της οικονομικής καταστροφής. Δεν πάει άλλο με την κυβέρνηση των αποτυχημένων που βαφτίστηκαν άριστοι και έκτοτε βαφτίζουν το ψάρι κρέας. Δεν πάει άλλο με την υποτίμηση της ζωής και της νοημοσύνης μας. Όμως, όσο γρηγορότερα έρθει εκείνη η ώρα να αναλάβουμε ξανά, να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, όσο δυσκολότερα, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα εφόδια μας, τόσο περισσότερα θα είναι τα εφόδια μας, τόσο περισσότερους βαθμούς ελευθερίας θα έχουμε. Γι' αυτό και ζητάμε εκλογές. Γι' αυτό και ζητάμε το συντομότερο να έρθει η πολιτική αλλαγή. Από την περιοδία μου απ' άκρη σ' άκρη σε όλη τη χώρα, αλλά και από τη σημερινή μου επαφή εδώ στη Λέσβο, με πολίτες, με επαγγελματίες, μικρούς και μεσαίους, με αγρότες, με ανθρώπους της δημιουργίας και του μόχθου, με νέους ανθρώπους, ένα πράγμα καταλαβαίνω. Όσο περνάει ο καιρός, τρεις λέξεις είναι αυτές που θα αντανακλούν την πραγματικότητα. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο λοιπόν. Ας το πούμε και σήμερα εδώ από την κεντρική πλατεία της Μυτιλίνης. Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη πρέπει να φύγει. Αυτό το καθεστώς πρέπει να πέσει και να φύγει το γρηγορότερο δυνατό. Και ο μόνος τρόπος για να φύγει είναι οι εκλογές, άρα να γίνει το συντεμότερο και να τις κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όχι με μια ψήφο, αλλά με μεγάλη διαφορά. Όσο πιο καθαρή είναι η διαφορά, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η δύναμη της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης για να στηρίξει ξανά την κοινωνία στα πόδια της, να οδηγήσει τη χώρα σε μονοπάτια ανάκτησης και ανάκαμψης, προόδου και ευημερίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εφόλης ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και στενόπιος ενωπίο αναφέρθηκε στις εκλογές και τις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες, εξαπαλλείοντας επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα. Έρχονται όμως εκλογές με απλή αναλογική. Τι θα κάνετε την επόμενη των εκλογών? Μήπως είναι λάθος που κόβετε τις γέφυρες? Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς ο καθένας έχει μια θεώρηση των πραγμάτων. Εγώ πιστεύω ότι το καλό της Ελλάδας είναι να αποκτήσει μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία θα έχει ένα πρόγραμμα
μιας ανταγωνιστικής οικονομίας. Θα σας προβοκάρω τώρα. Θα σας τρολάρω που λένε με χαρά στο Twitter. Μήπως αυτό είναι μικρομεγαλισμός. Δηλαδή, μήπως είναι λάθος πολιτικά το τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω στις εκλογές, ξέρει μόνο ο λαός ποιο θα είναι πρώτο, δεύτερο και ποιο τρίτο. Αλλά στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται μεγάλη αύξηση ποσοστών σε σχέση με πριν τις εσωτερικές σας διαδικασίες, όμως είστε τρίτοι. Μπορεί το τρίτο κόμμα να λέει θα γίνει κυβέρνηση με βάση τις δικές μου ιδέες. Εγώ λοιπόν για να σας πω και αυτό, και αυτό που πιστεύω είναι σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση σημαίνει σεβασμό στους θεσμούς, στη δημοκρατία, ποιοτική δημοκρατία. Βαρέθηκε ο κόσμος στο πελατειακό κράτος. Βαρέθηκε να ανταγωνίζεται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος έχει τους περισσότερους μετακλητούς, 2.800 ο ένας, 3.200 ο άλλος. Τοξικό κλίμα στη Βουλή. Τοξικό κλίμα στη Βουλή. Συνεχώς διχάζουν με τα πανεπιστήμια, με τα θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τα εθνικά θέματα. Εμείς είμαστε μια δύναμη ρεαλισμού, πρόοδου, η οποία θέλει να οικοδομήσει την ενότητα στο λαό μας. Την ενότητα στα μεγάλα εθνικά θέματα, στο δημογραφικό, στο κοινωνικό κράτος. Εγώ λοιπόν φιλοδοξώ να γίνουμε μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Κύριε Πρόεδρε, ο Τσίπρας μετά το τελευταίο συνέδριό του και με την προσθήκη και στελεχών που προέρχονται από το παλαιό Πασόκ. Είδαμε, είναι μέχρι και δύο πρώην γραμματείς του Πασόκ, είναι πλέον στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει κάνει μια ποιοτική αλλαγή στην εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν έχει έρθει πιο κοντά σας? Δεν έχει κάνει βήματα προς τη σοσιαλδημοκρατία? Εγώ τον έβλεπα τον τελευταίο καιρό να είναι και σαν παρατηρητής στους αρχηγούς των σοσιαλιστικών κομμάτων στην Ευρώπη, να μετέχει στις διεργασίες. Θέλω να πω, μήπως είστε πιο κοντά από ό,τι μας αφήνετε να εννοηθεί? Κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε άλλα κόμματα. Άλλο είναι ένα κόμμα της κομμουνιστικής αριστεράς, άλλο κόμμα είναι ένα κόμμα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, άλλο κόμμα είναι ένα κόμμα νεοφιλελεύθερο της Ευρωπαϊκής Δεξιάς, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Είμαστε άλλα κόμματα, είμαστε τρεις άλλες επιλογές. Εγώ λοιπόν λέω τι το εξής. Τι σας διαφοροποιεί επί της ουσίας από το ΣΥΡΙΖΑ? Τι λέω στον ελληνικό λαό ξεκάθαρα? Έχετε τρεις επιλογές στο τραπέζι. Επιλέξτε. Θέλετε πρωθυπουργό τον Τσίπρα? Θέλετε πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη? Δεν θέλετε κανένα από τους δύο? Θέλετε να δώσετε μια ευκαιρία να κάνουμε μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση? Άλλο αυτό που βγήκατε και είπατε, ότι εγώ δεν θα βοηθήσω να γίνει πρωθυπουργός ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης. Σας λέω λοιπόν σήμερα ξανά ότι όποιος θέλει πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος θέλει πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Όχι εμάς. Από το μικρό νησί των Δωδεκανήσων την Αστυπάλαια, ο πρωθυπουργός έστειλε δύο μηνύματα της πράσινης μετάβασης στην Ελλάδα, στην πράξη και τις προσελκύσεις μεγάλων ξένων επενδύσεων. Το νησί πλέον βρίσκεται στο παγκόσμιο χάρτη με τις δράσεις ενεργειακής μετάβασης. Στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές ως χώρα και όχι ουραγοί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την πορεία υλοποίησης του έργου Αστυπάλαια Smart and Sustainable Island, Αστυπάλαια έξυπνο και βιώσιμο νησί. Θυμάμαι όταν ήρθαμε πέρυσι στην Αστυπάλαια για πρώτη φορά και με πολύ μεγάλη έτσι φιλοδοξία και ενθουσιασμό παρουσιάσαμε το σχέδιό μας για την έξυπνη και βιώσιμη Αστυπάλαια, ότι έβλεπα στα μάτια πολλών που είχαν έρθει κάποια αρκετή επιφύλαξη, και το βρίσκω απολύτως λογικό και αναμενόμενο. Κάθε αλλαγή προκαλεί εύλογα ερωτηματικά. Σήμερα όμως, ένα χρόνο μετά, πιστεύω ότι ολοένα και περισσότεροι από εσάς, και απευθύνομαι στους πολίτες, στους δημότες της Αστυπάλαιας, έχετε πιστεί πραγματικά ότι αυτό το οποίο γίνεται εδώ, σε αυτό το όμορφο νησί του Αιγαίου, στην πεταλούδα του Αιγαίου, είναι πραγματικά μια επανάσταση. Και είναι μια επανάσταση η οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία για το νησί, αλλά αυτά τα οποία γίνονται εδώ στην Αστυπάλαια δεν γίνονται σε πολλά μέρη του κόσμου. Είμαστε στην πρωτοπορία σήμερα της καινοτομίας και της τεχνολογίας για το πώς μπορούμε να υιοθετήσουμε έξυπνα συστήματα μετακινήσεων, για το πώς μπορούμε και πρέπει να προσαρμόσουμε το κανονιστικό μας πλαίσιο. Συγχαρητήρια στον Υφυπουργό. Δεν είναι εύκολη και απλή υπόθεση να μπορούμε να νομοθετούμε για να μπορούμε να προβλέπουμε ότι όλα αυτά θα λειτουργούν με σωστό τρόπο και κυρίως με ασφάλεια για όλους τους χρήστες. Και πώς τελικά αυτή η καινοτόμος τεχνολογία, η οποία ξεκινάει αλλά δεν τελειώνει με την ηλεκτροκίνηση, θα μπορέσει να γίνει ένας μοχλός
για μια καλύτερη καθημερινότητα. Μια καθημερινότητα με λιγότερο θόρυβο, καθόλου θόρυβο, μια καθημερινότητα χωρίς καυσαέρια και μια καθημερινότητα βέβαια η οποία τελικά θα έχει οικονομικό όφελος για τους πολίτες και για τους χρήστες αυτών των υπηρεσιών. Δρομολογούμε σήμερα μάλιστα, βγήκε στον αέρα ο δημόσιος διαγωνισμός για ένα νέο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε πρώτη φάση από φωτοβολταϊκά πανέλα. Ένα σύστημα το οποίο συνδυάζει την παραγωγική ηλεκτρικής ενέργειας με αποθήκευση και το οποίο έρχεται βέβαια και κουμπώνει στην αναβάθμιση του ιδίου του δικτύου του νησιού μέσα από την τοποθέτηση 2.000 έξυπνων μετρητών, έτσι ώστε να μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα την ενέργειά μας και κάποια στιγμή να μην είμαστε μόνο καταναλωτές αλλά και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα πουλάμε και θα αγοράζουμε ενέργεια από το σύστημα με έναν τρόπο πολύ πιο έξυπνο και πολύ πιο οικονομικό από ό,τι το κάνουμε σήμερα. Και έχεις δίκιο, Δήμαρχε, και παρακολουθούμε και εμείς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτήν την συζήτηση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από πού θα παραχθεί αυτή η πολύ μεγάλη ενέργεια την οποία χρειαζόμαστε. Όσο περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα χρησιμοποιούμε, τόσο περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια θα χρειαζόμαστε και η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας θα απογειωθεί παγκόσμια και στη χώρα μας τις επόμενες δεκαετίες. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα το ξαναπώ, είναι η πιο φτηνή μορφή ενέργειας την οποία μπορούμε να παράγουμε σήμερα. Και σε μια εποχή που όλοι είμαστε θύματα ενός πολέμου, μιας εισβολής σε ευρωπαϊκό έδαφος, η οποία οδήγησε σε μια εκτείναξη των τιμών του φυσικού αερίου, αντιλαμβανόμαστε ότι η πράσινη μετάβαση δεν γίνεται μόνο για να μειώσουμε τις εκπομπές μας και να αποτρέψουμε το καταστροφικό φαινόμενο του θερμοκηπίου, γίνεται και για λόγους ενεργειακής ασφάλειας. Ο αέρας που φυσάει σήμερα, ο ήλιος που έχουμε, είναι δικός μας, κανείς δεν μπορεί να μας τον πάρει. Και όσο η τεχνολογία προχωράει, τόσο η ενέργεια που θα παράγεται από τον ήλιο και από τον άνεμο θα γίνεται όλο ένα και φθηνότερη. Θα είναι ήλιος ή άνεμος, θα είναι και τα δύο. Μάλλον περισσότερη ενέργεια θα παράγεται, ειδικά στα νησιά μας, από τον ήλιο και λιγότερη από τον άνεμο. Ο κύριος Ίτζας, ξενοδόχος, έκανε αναφορά στη νέα σεζόν που διανύουμε. Όπως είπε, αυτή τη στιγμή η τουριστική σεζόν εξελίσσεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Ήδη το μεγαλύτερο ποσοστό των ξενοδοχείων της Ρόδου είναι σε πολύ υψηλή πληρότητα, με κύριες αγορές. Πρώτη την Βρετανία, δεύτερη Γερμανία, τρίτη Σκανδιναβία και ακολουθούν οι υπόλοιπες σε πολύ καλά νούμερα. Επίσης, ο κύριος Ίντζας είπε ότι πιστεύουν ότι μετά από μια δύσκολη τριετία, καθώς έχουν έρθει όλοι οι υγειονομικοί περιορισμοί, ο κόσμος πλέον έχει όλη αυτή την δίψα να ταξιδέψει. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η τουριστική σεζόν εξελίσσεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Ήδη το μεγαλύτερο ποσοστό των ξενοδοχείων της Ρόδου είναι σε πολύ υψηλή πληρότητα, με κυρίως αγορές από πρώτη τη Βρετανία, δεύτερη Γερμανία, τρίτη Σκανδιναβία. Σκανδιναβία εννοούμε όλες μαζί τις χώρες και της Βόρειας Ευρώπης. Και ακολουθούν οι υπόλοιπες σε πολύ καλά νούμερα. Πιστεύουμε ότι μετά από μία δύσκολη διετία, τριετία ίσως, και καθώς έχουν φύγει όλοι, έχουν αρθεί όλοι οι υγειονομικοί περιορισμοί, ο κόσμος πλέον έχει όλη αυτή την δίψα, να το πω έτσι, να ταξιδέψει. Βέβαια είναι τα θέλω και τα μπορώ. Θέλω να ταξιδέψω, απ' την άλλη πρέπει να το σκεφτώ τι πακέτο θα ξοδέψω, τι θα καταναλώσω στον προορισμό που θα βρίσκομαι, αν είναι η οικογένεια, όλα αυτά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Μας ταλαιπωρούν λίγο οι αεροπορικές εταιρείες, καθότι και αυτοί δεν μπορούν να βρουν προσωπικό. Ταλαιπωρούν εννοώ τους ταξιδιώτες, έτσι. Εμείς πάλι από τη δική μας πλευρά έχουμε σοβαρό θέμα με το προσωπικό στα ξενοδοχεία, καθότι λόγω της τριετίας ή αλλάξαν επάγγελμα ή φύγαν εξωτερικό, οπότε όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα στενέψανε. Ειδικότητες δεν υπάρχουν, δεν το συζητάμε, προσπαθούμε να καλύψουμε διάφορους τρόπους ό,τι συμβαίνει. Να προσπαθήσουμε να βγάλουμε τη σεζόν και
να πάνε όλα καλά. Καταρχάς και μόνο που ότι η Ρόδος αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει σχεδόν να πατσίσει στα επίπεδα του 19 μέχρι σήμερα, διότι τα έσοδα του πεντάμινου για την Ελλάδα είναι κάτω, για τη Ρόδο είναι σχεδόν τα ίδια και οι αφίξεις. Πιστεύουμε ότι από εδώ και πέρα είναι το δυνατό τετράμινο, όπως όλη, σε όλη την ιστορία του τουρισμού, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος έως τις 10-12 Οκτωβρίου. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κρατηθεί στα επίπεδα προ-COVID. Πρέπει να δώσουμε ένα κλίμα αισιοδοξίας, διότι θα πρέπει να τονίσω ότι στα 50 και χρόνια εδώ λειτουργίας του ξενοδοχείου που είμαστε στον τουρισμό, ίσως είναι η πρώτη φορά που βλέπει συντονισμένες προσπάθειες και από τους φορείς και από τους επιχειρηματίες να μπορέσουν να προσπεράσουν αυτήν όλη την κρίση. Στη συνέχεια, ο κύριος Σίτζας αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως το ενεργειακό, υπάρχει και το θέμα των αναλώσιμων λόγω των αυξήσεων, με αποτέλεσμα τα κόστη που ήταν ήδη πιεσμένα προ-COVID και όλες αυτές οι υποχρεώσεις που τραβούν οι επιχειρηματίες τα τελευταία δεκαετία της κρίσεως, μας έχει επιβαρύνει περισσότερο. Δεν μιλάμε για θέματα κέρδους, αλλά για επιβίωσης. Μας ταλαιπωρούν πολλά πράγματα, όπως το θέμα το ενεργειακό, που βέβαια το αντιμετωπίζουμε όχι μόνο σαν επιχειρηματίες, αλλά και σαν ιδιώτες. Μας έχουμε το θέμα των αναλωσίμων, όπου έχουν αυξηθεί και το βλέπετε κι εσείς από το καλάθι στο σούπερ μάρκετ, ότι έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα τα κόστη που ήταν ήδη πιεσμένα προ-COVID και όλες αυτές οι υποχρεώσεις που τραβούν οι επιχειρηματίες όλα αυτές τις δεκαετίες, την τελευταία ιδιαίτερα δεκαετία της κρίσεως, γιατί εμείς πριν προ-COVID έχουμε και μία πολύ δύσκολη δεκαετία σαν Ελλάδα, έτσι, το οποίο μας έχει επιβαρύνει περισσότερο και όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά λοιπόν αρχίζουν και μειώνουν και συμπιέζουν πάρα πολύ. Όχι πλέον, δεν μιλάμε για θέματα κέρδους, αλλά μιλάμε για τα θέματα επιβίωσης πλέον των επιχειρήσεων. Είναι ένα κομμάτι το οποίο, εκτός από τα μεγάλα φαντ που έρχονται και επενδύουν και ακούμε πολλά και διάφορα, θα πρέπει όμως να δώσουν και έμφαση στον παραδοσιακό ξενοδόχο. Στον ξενοδόχο ο οποίος έχει χτίσει αυτό όλο, το κατασκεύασμα που λέγεται Ρόδος, διότι οι ξενοδόχοι είναι οι πρεσβευτές του τουρισμού. Δεν θα είχαμε τουρισμό αν δεν υπήρχαν ξενοδοχεία. Από εδώ ξεκίνησε η φιλοξενία και θα πρέπει λοιπόν να στηριχτεί όλο αυτό το οικοδόμημα για να μπορέσει να κινηθεί το σύστημα. Μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ όμορφα αυτά τα φαντ, είναι πολύ όμορφες όλες αυτές οι διαδικασίες, συμφωνίες και συνέργειες. Όμως δεν πρέπει να αφήνουμε πίσω και να ξεχνάμε λοιπόν, τονίζω, το παραδοσιακό κομμάτι. Είναι λογικό μετά από μια πανδημία οποιαδήποτε εισοδηματική κατηγορία, για να το πω έτσι, να έχει πληγωθεί. Οπότε ακόμα και τα υψηλά επίπεδα τουρισμού, εάν είχαν ένα budget π.χ. 1.000 ευρώ, σίγουρα θα έχει πέσει στο 500, στο 600. Άρα πόσο μάλλον τα χαμηλά στρώματα όπου επιθυμούν και θέλουν να φύγουν πλέον, να δουν λίγο ήλιο και θάλασσα που το βρίσκουν εδώ και ιδιαίτερα στη Ρόδο. Σίγουρα το ποσοστό το οποίο ξοδεύουν ο μέσος όρος δεν θα είναι αυτά που γνωρίζαμε. Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι και οι τιμές που έχουν αντικρίσει εδώ, γενικά έξω εστίαση, ενοικιαζόμενα, διότι για να νοικιάσεις ένα αυτοκίνητο σήμερα δεν είναι το κόστος καθημερινής ενοικίασης, είναι η βενζίνη, η οποία έχει φτάσει σχεδόν 250 στα 2,5 ευρώ και ανεβαίνει. Αυτό το υπολογίζει. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει, φαντάζομαι από ό,τι ακούω, και από τους tour operator, τα τοπικά πρακτορία, όπου και εκεί το κόστος για τα λεωφορεία τους έχει αυξήσει κάπως το κόστος των εκδρομών, αλλά είναι και αυτοί περιορισμένοι. Αλλά πάνε πολύ καλύτερα από τα ταξί και από τα νοικιαζόμενα.
τα ενοικιαζόμενα. Εφέτος, ενώ πέρσι είχαμε μία αύξηση boom λόγω των περιορισμών, εφέτος είναι σε πολύ, έτσι, όχι τόσο καλή κατάσταση όσο πέρυσι. Φαντάζομαι βέβαια από εδώ και πέρα όλοι θα δουλέψουν, όλοι θα λειτουργήσουν, θέλοντας και μη, γιατί δεν θα υπάρχουν και άλλο μέσο. Θα τελειώσουν τα ταξί, θα τελειώσουν τα τηλεφωνία, αν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση για να έρθουν στο νησί. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΔ, κύριος Πάπου, μίλησε για την επόμενη δράση του επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, την Aegean Cuisine, σχετικά με τα προτινόμενα προϊόντα και είχε να κάνει με την πιστοποίηση των εστιατορίων, τα οποία χρησιμοποιούν σε συνταγές παραδοσιακές, καθώς και υλικά παραγόμενα από τον τόπο μας και τα νησιά της Δωδεκανήσου. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν γνωστοί τόσο η παραγωγή, όσο και τα προϊόντα τα οποία θα παράγουν. Θα υπάρχει για τα προτινόμενα 12 νησιακά προϊόντα ένα τρίπτυχο παραγωγής, βίντεο, ειδική διαφημιστική προβολή και καταχωρήσεις σε ξένα μέσα ενημέρωσης, καθώς και ηλεκτρονικές σελίδες στο σύνολο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επόμενη δράση του επιμελητηρίου Δωδεκανήσου είναι η δράση του Aegean Cuisine σχετικά με τα προτινόμενα προϊόντα, δηλαδή το Aegean Cuisine Suggested Products, το οποίο είναι ένα παρακλάδι του Aegean Cuisine, το οποίο είναι γνωστό σε όλους μας και έχει να κάνει με την πιστοποίηση των εστιατορίων, τα οποία χρησιμοποιούν συνταγές παραδοσιακές, καθώς και υλικά παραγόμενα από τον τόπο μας, από τα νησιά της Δωδεκανήσου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν και σε συνεργασία με την TUV Ελλάς, μιλάμε για ένα βήμα παραπάνω, μιλάμε για τα προτινόμενα δωδεκανησιακά προϊόντα, τα οποία παράγονται στο σύνολο των νησιών της Δωδεκανήσου. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν γνωστοί τόσο η παραγωγή όσο και τα προϊόντα τα οποία παράγουν, ούτως ώστε να στοχεύσουμε στην εξωστρέφειά τους, να τα κάνουμε γνωστά σε όλο τον κόσμο, να τα κάνουμε επιθυμητά από τους επισκέπτες και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν να γίνουν πρεσβευτές στο σύνολο του κόσμου και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερους επισκέπτες και καταναλωτές. Θα υπάρξει λοιπόν για τα προτινόμενα δωδεκανησιακά προϊόντα μία δράση, ένα τρίπτυχο παραγωγής βίντεο, ειδική διαφημιστική προβολή και καταχωρήσεις σε ξένα μέσα ενημέρωσης, καθώς και ηλεκτρονικές σελίδες στο σύνολο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω ότι είναι αντιληπτό σε όλους μας ότι η στήριξη της τοπικής παραγωγής αποτελεί μονόδρομο για όλους εμάς, ούτως ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε τον τόπο μας βιώσιμο, να τον κάνουμε πράσινο, να αφήσουμε το μικρότερο δυνατό αρνητικό αποτύπωμα από την λειτουργία μας ως κοινωνία και βεβαίως μέσα από αυτά να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και να διασώσουμε την πολιτιστική, πολιτισμική, διατροφική μας κληρονομιά, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τον τόπο μας. Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ορονής Ρόδου, το Αμπερνάλι, μέλος της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, διοργανώνει την 11η Γιορτή Παραδοσιακών Χορών την Κυριακή 5 Ιουνίου στις 8 στο Θέατρο Τάφρου Μελίνα Μερκούρη της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου. Στη φετινή, μετά από 2 χρόνια παύσης λόγω της πανδημίας, εκδήλωση συμμετέχουν οι χορευτικές ομάδες από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Αρχαγγέλου, ο Έθωνας, Σύλλογος Πολιτισμού Αφάντου, Πανεγία Καθολική, Πολιτιστικό Σωματείο Γελισσού Χορόσπιτο, Αδελφότητα Κριτών Ρόδο Ψιλορίτης και ο Πολιτιστικός και Ολογραφικός Σύλλογος Ορονής Ρόδου, το Αμπερνάλι. Μουσικοί που συμμετέχουν, Χατζημανόλης Γιώργος στο βιολί, Πατουράς Γιώργος Λαούτο, Μακρύς Αντώνιος Λύρα, Ξεπαπαδάκης Ευάγγελος Λαούτο, Λαουντός Μιχάλης Κρουστά, Μπαλάς Εμμανουήλ βιολί, Πρεάρης Γιώργος Λαούτο. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμού Δωδεκανήσου, τον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ρόδου και την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίου. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.